Η Περιφερειακή Ένταση Σερών ως επικεφαλής εταίρος, οι Δήμοι του Νόμου Σερών και οι κοινοφελείς τους επιχειρήσεις ως εταίροι της κοινωνικής σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Σερών στο πλαίσιο του προγράμματος διανομής τροφίμων του επιστητιστικού προγράμματος ΣΤΕΒΑ για τους δικαιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους διανέμει σήμερα νοπά προϊόντα και προϊόντα βασικής υλικής συνδρομής στις ΣΕΡΕΣ. Και ξεκίνησε και ολοκληρώνεται σε όλο το νομό. Αυτό το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το περίφημο ΤΕΒΑ, βλέπετε ότι εδώ με τάξη και με την βοήθεια και του Δήμου και της ΚΕΔΙΣ, όχι μόνο εδώ αλλά και σε όλο το νομό, χθες στην Ηράκλεια, στη Ζύχνη, στη Βυσαλτία, σε όλο το νομό γίνεται αυτή η διανομή των προϊόντων σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι, που είναι στις καταστάσεις, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και βλέπετε με τάξη έρχονται και παραλαμβάνουν τα πράγματα τα οποία δικαιούνται. Τα προϊόντα δόθηκαν σε δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, οι οποίοι έχουν επιλέξει στην αίτησή τους να λάβουν και προϊόντα μέσω του ΤΕΒΑ. Ξεκίνησε σήμερα 4 Μαΐου η διανομή ΤΕΒΑ, 4 Μαΐου και 5 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί ως τις 1.30 το μεσημέρι στο στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, το πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που μας έρχεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τον κύριο Σπυρόπουλο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει σε κάθε δικαιούχο 9 κιλά νοπά κρέατα. Και ήδη βρίσκονται εκεί όλοι οι υπάλληλοι της Πρόνοιας, Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας, αλλά και οι υπάλληλοι της ΚΕΔΙΣ για να βοηθήσουν στις διανομές. Καθότι οι Δήμοι συμμετέχουν ως εταίροι σε αυτά τα προγράμματα, που όπως είπα είναι προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που σταθερά σητίζουν όσους κάνουν και καταθέτουν αίτηση. Δηλαδή δεν είναι οι δικαιούχοι και πρέπει να έχουν καταθέσει αίτηση για να ενταχθούν στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας. Αν δεν έχουν καταθέσει αίτηση, δεν έρχεται μήνυμα στο κινητό τους για να προσέλθουν στις διανομές. Για κάθε μέλος της αίτησης προβλέπονται προϊόντα μεταξύ των οποίων βόλιο και χοιρινό κρέας, τυρί και φρούτα, καθώς και προϊόντα βασικής υλικής συνδρομής. Εύχομαι να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα όσο υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες συνανθρώπων που έχουν ανάγκη. Βλέπετε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με αυτό το πρόγραμμα που υλοποιεί, προμηθεύοντας τους Δήμους και τις κοινοφελείς επιχειρήσεις και ενώνοντας δυνάμεις, βοηθά τους συμπολίτες μας εμπράκτως και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, διότι όλα γίνονται άψογα και με σεβασμό προς τους ανθρώπους αυτούς που δικαιούνται τα προϊόντα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το επίσημο έγγραφο που να αναφέρει το άμκα τους καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα, αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του να έχει εξουσιοδότηση. Υπάρχει προσωπική επαφή με όλους με μηνύματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι εδώ που γνωρίζουν, πρέπει να έχουν μόνο το άμκα τους και παραλαμβάνουν, υπογράφουν, ξέρουν τι παίρνουν. Είναι συγκεκριμένα προϊόντα, είναι καλής ποιότητας προϊόντα και όπως βλέπετε, με τάξη και σεβασμό προς αυτούς τους ανθρώπους, το επαναλαμβάνω, συνεχίζεται αυτή η διανομή των τροφίμων.